πας ο Λάμπρος. Δεν σου φτιάχνει για το επόμενο θέμα. Εγώ πήγα και συνάντησα. Ναι. Τώρα, δεν το συνδέω, αλλά τυχαίνει στην κουβέντα μας να κολλάει. Το Σπύρο Δημητρίου, το γνωστό δικηγόρο, ο οποίος κατεβαίνει υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος με το συνδυασμό του Νίκου Χαρδαλιά. Α, καλή επιτυχία. Και φυσικά, εκτός το ότι μου μιλάει για το και τον προεκλογικό και τα ευτράπελα αγώνα του, που θα μας πει στην κάμερα, το ρώτησα και πώς είναι η ζωή του μετά το διαζύγιο από την Ελεονόρα Ζουγανέλη. Θέλετε να το δούμε? Βεβαίως και θέλω. Σπύρο μου, πόσο χαίρομαι που σε συναντώ. Εγώ πάρα πολύ. Φιλόξενη πάντα εκπομπή σας, αν και έχουν τύχει και φορές που έχουμε έρθει σαν αντιπαραθέσεις. Με την αγαπητή Φέη. Κατεβαίνεις υποψήφιος περιφερειακός σύμβουλος με το συνδυασμό του Νίκου Χαρδαλιά, τική μπροστά. Πώς αποφάσισες να ασχοληθείς με την πολιτική? Γιατί αγαπώ πολύ τις αλλαγές. Πιο πολύ αποφάσισα να κάνω μια αλλαγή στην καριέρα μου, αλλά και σαν άνθρωπος δεν είχα καμία επαφή. Ναι, όντως. Τελευταία μου επαφή, 1994, εκλογές 15 μελούς στο τρίτο λύκειο Χολαργού. Τελευταία επαφή με εκλογές. Με ενέπνευσε πολύ ο Νίκος Χαρδαλιάς. Είναι φίλος μου, τον θεωρώ σχεδόν η οικογένειά μου. Ένιωσα, που δεν σε ξέρω πάρα πολύ καλά, ότι ήθελες... Δεν χάνεις και τίποτα. Δεν έχει σημασία, αλλά δεν σε ήξερα, αλλά κατάλαβα ότι ήθελες, ότι σαν να γύρισε ένας διακόπτης και είπε, Σπύρο, τώρα θα κάνω αυτά, αφού μου δίνεται η ευκαιρία, να κάνω αυτά που δεν έκανα ποτέ στη ζωή μου. Και αυτό. Όχι αυτό, αυτό είναι. Αυτό είναι. Αυτό είναι, απλά επειδή είναι λίγο ναρκισιστικό, όπως ακούγεται. Δεν μπορείς τώρα στην πλάτη πολιτών που θέλουν ευημερία να πεις ότι κατεβαίνεις γιατί θέλεις και μια αλλαγή στη ζωή σου. Αλλά ναι, το προσωπικό μου κίνητρο είναι αυτό. Και είμαι στην απάνθρωπη περίοδο που λέγεται προεκλογική. Αυτό θέλω να μιλήσει. Εγώ δεν είχα ιδέα από αυτά τα πράγματα. Το πιο ανυπόφορο είναι όταν πηγαίνεις σε παλιούς πολιτικούς επαγγελματίες και ζητάς συμβουλές, πρέπει να υποστείς τουλάχιστον 20 λεπτά τον προσωπικό τους μύθο. Εγώ καημένος παθαίνω υπόταση, νιώθω ότι χάνω το χρώμα μου. Επειδή πάντα είχα και λίγη δέπη, διαγνωσμένη, δεν μπορώ, ειδικά όταν δεν μου κρατάει κάτι το ενδιαφέρον, δεν μπορώ να συγκεντρωθώ και πρέπει να ακούω για τη σημαντικότητά τους, ότι με ένα τηλέφωνο... Τα κατορθώματα... η κυβέρνηση, τα πιο πολλά είναι και υπερβολές έως ψεύδι. Πρέπει λοιπόν να υποστώ αυτή τη διαδικασία, να επιφημίσω, πω απίστευτο αυτό που λέτε, πόσο σημαντικός είστε, και μετά... Αρέσει σε όλους να σου δίνουν συμβουλές οι οποίες εμπεριέχουν συνήθως βία. Πρέπει να λιώσεις τα παπούτσια σου, να μένεις άϊπνος, να επισκέπτεσαι. Είναι μια καινούργια μόδα να επισκεπτόμαστε σπίτια. Μου λέει ένας τις προάλλες, εγώ όταν έκανα προεκλογική εκστρατεία επισκέφτηκα 1000 σπίτια. Του λέω, αυτό είναι ασύμφορο. Είσαι ένας άνθρωπος, δεν το επέλεξες, αλλά ήρθε και η προσωπική σου ζωή στο φως της δημοσιότητας. Τη δημοσιότητα πλέον. Πώς τη διαχειρίζεσαι? Δεν το έχω αισθανθεί ότι έχω δημοσιότητα, ότι είμαι δημόσιο πρόσωπο. Αποσχολεί όμως η πρόσωπη. Ίσως επειδή παντρεύτηκες μία έτσι δημοφιλή τραγουδίστρια. Παντρεύτηκα, ίσως... εκείνη την περίοδο το θεώρησα λογικό γιατί είχα παντρευτεί μία σούπερ στάρ. Και είναι ακόμα σούπερ στάρ η Ελεονόρα και πάει περίφημα και τρέφω αισθήματα πάντα θαυμασμού και αγάπης για το πρόσωπό της. Από τότε και μετά το ειρηνικό διαζύγιό μας, δεν νομίζω ότι... Εγώ είδα όμως και το καλοκαίρι φωτογραφίες στη Μύκονο. Εντάξει, ας πούμε ότι ήταν απόνερα και αυτά από το... Είσαι με την κοπέλα, είσαι μόνος σου... Όχι, είμαι single. Είσαι single. Κοίταξε, δεν νομίζω ότι μετά από μια σχέση δυνατή και μεγάλη, όλοι οι άνθρωποι μπορούν να είναι συναισθηματικά διαθέσιμοι. Για σύντροφο, χρειάζεσαι πάντα κάποιο καιρό για να καθαρίσεις. Κάποιοι κάνουν σχέσεις, μπορεί για άλλους λόγους. Είναι και για ανασφάλειες, είναι πολλά. Αν αισθάνομαι την ανάγκη του συντρόφου για συμπλήρωση, ιδιαίτερα όχι. Για συμπόρευση όμως ναι. Η συμπλήρωση, επειδή προσδίδει και μια εξάρτηση στη σχέση, καλύτερα όχι. Μπράβο του. Ωραία τα είπε. Μπράβο του, μπράβο του. Συμφωνώ πάρα πολύ, γι' αυτό και είμαστε μακούφιδες. Να διορθώσω κάτι. Αυτό που είπες στο τέλος εσύ. Πολύ ωραία. Είπε πολλά και ενδιαφέροντα. Δεν χρειάζεται να διορθώσω κάτι το οποίο είπα στην αρχή του που πας. Είπα δημοτικός. Είναι περιφερειακός σύμβουλος. Καλά βρε Μάρτζη. Το νόημα είναι το ίδιο. Έχει σημασία για τους Είπε με το Χαρδαλιά. Αφού είναι Χαρδαλιά, δεν είναι. Όχι, πολύ ωραία τα είπε για την. Βέβαια δεν νομίζω ότι αναφερόταν στην πρώην σύζυγό του. Για ποιο?
Ότι δεν έχω ανάγκη να κάνω κάποια σχέση ή καπάκι ντε και καλά για να συμπληρωθώ από κάποιον ή τέλος πάντων. Όχι, δεν νομίζω ούτε εγώ ότι το θεώρησα ως μπηχτή αυτό. Μια χαρά και μόνοι μας. Δεν έχουμε πρόβλημα όταν βρεθεί κάποιος. Κάποια... Καλά, ήταν πολύ δικρικό. Κοίταξε, το συμπληρωθώ. Ήταν επεξηγηματικό στην ανασφάλεια, μπράβο, στο να μην είμαι μόνος, άλλοι λόγοι. Δηλαδή υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που δεν μπορούν να είναι μόνοι. Και εγώ φίλο μου, μια εβδομάδα δεν μπορεί και έχω άλλο φίλο μου ο οποίος το δεύτερο μήνα θέλει να συγκατοικήσει. Δεν μπορεί, δεν μπορεί, θέλει να συγκατοικήσει. Εντάξει, είναι ορισμένοι άνθρωποι που δεν καλά παιδιά βέβαια, είπε το εξής και ήταν πολύ δεικτικός. Χρειάζεται λέει πάντα κάποιο καιρό για να καθαρίσεις. Κάποιον κάνουν σχέσεις για άλλους λόγους. Είναι και οι ανασφάλειες. Σε κάποιους αναφερόταν προφανώς. Γενικά. Ε. Όχι, παιδιά, γενικά ήταν. Γιατί είχαμε μία μεγάλη κουβέντα. Τον ρώτησα για το αν θέλει να ξαναφτιάξει τη ζωή του, αν σκέφτεται να ξαναπαντρευτεί. Ήταν μία μεγάλη κουβέντα. Και υπάρχουν και αυτά. Βέβαια. Και επίσης υπάρχουν και αυτά και του ξεκαθάρισε ότι δεν είναι αυτού του στυλ. Είμαι ένας άνθρωπος που θέλω να πάρω το χρόνο μου. Θέλω όντως να καθαρίσω και για μένα, αν με ρωτάτε, αυτό είναι το πιο σωστό. Τώρα, αν κάποιοι αισθάνονται αυτή την ανάγκη δεν μετά από κάτι. Καλά, γάμου σωστό σχέση, και λάθος, παιδιά. Ναι. Είναι πως και ο χρόνος τώρα καθένας. Πότε εντάξει. Καθαρίζω κάθε ένα. Πέρασε το εξάμεινο, έχω καθαρίσει, φέη μου, μπορώ να προχωρήσω. Αν μου πεις, ναι, εντάξει, προχωράω. Εγώ κρατάω ότι είναι ένας άνθρωπος ο οποίος δεν επιδιώκει τη σχέση για να είναι σωστά καλά. Είναι και μόνος του καλά. Αυτό. Επιδιώκει να συμπορευτεί με έναν άλλον άνθρωπο. Ναι, να συμπορευτεί το δηλαδή, όχι να γίνει καλά μέσα από μία σχέση. Υπάρχουν όμως και αυτά τα περιστατικά. Άνθρωποι μέσα από μία σχέση να θέλουν ναι, δεν πάει καλά γενικά αυτό όταν έχεις ανοιχτές πληγές και τραύματα που δεν έχουν πουλωθεί. Πάντως μου άρεσε γιατί είδαμε μια άλλη πλευρά του Σπύρου Δημητρίου. Ναι. Δεν έχετε και εσείς αυτή την αίσθηση. Είναι έχει πολύ χιούμορ, είναι χαλαρός. Είναι αγαπημένος μου, πραγματικά το λέω. Είναι πολύ καλός δικηγόρος, κατά την άποψή μου. Είναι. Και πραγματικά και τον ευχαριστώ γνωστός, πολύ. Εντάξει, στις πρώτες φωτογραφίες με το γάμο με την Ελεονόρα Ζουγανέλη, ούτε η Ελεονόρα είναι αυτή που θα πρωταγωνιστεί στα εξώφυλλα και κάθε μέρα όχι, θα ανεβάζει stories. Δημοσιότητα. Θέλω να πω ότι έγινε λίγο γνωστός με τις φωτογραφίες τότε στο γάμο. Να αλλά μετά. Αρκετά γνωστό στην επικαιρότητα από υποθέσεις. Δηλαδή, εγώ έχω μαλώσει μαζί του στον αέρα για 20 διαφορετικές. Ναι, ναι. Έχω σκοτωθεί στον αέρα. Νομίζω του έχω κλείσει και το τηλέφωνο. Όχι. Πλάκα κάνω. Μου το είπε. Με τους δικηγόρους έχω ένα θέμα. Κάτι μου κάνουν, κάτι παθαίνω. Με τον Άγγελο. Ναι, δεν έχει. Υπάρχει μια υπόθεση, κατάλαβες. Αλλά γνωστός έχει γίνει μέσα από τη δουλειά του. Η Ζήνα η Κουτσελίνη τον έχει βγάλει 100 φορές. Όχι μόνο. Μα είπε κιόλας ότι την περίοδο του γάμου μου. Έγινα γνωστός μέσα από αυτό, δεν είχε πρόβλημα. Επίσης, πόσο ανώφελο είναι να κουράζονται για τις προεκλογικές. Ανώφελο. Ανώφελο. Κουράζονται για το προεκλογικό, λες και αυτή είναι η δουλειά τους. Βγαίνουν και μετά λένε τώρα διακοπές. Εγώ πάντως θα του δώσω μία συμβουλή για τα σπίτια που είπε. Είναι άχαστο στις εκλογές. Μην τυχόν και δεν πάει σπίτια. Σπίτι-σπίτι. Παλιακές στρατηγικές. Έτσι θέλει τοπικά και σπίτια. Δεν γίνεται αλλιώς. Και αυτό παιδιά, που ή τον εμπιστεύεσαι και βλέπεις το έργο ενός ανθρώπου μετά. Το ότι ήρθε στο σπίτι σου τι σημαίνει, θα σε βοηθήσει και όλα θα βοηθήσει στον τόπο. Μην την ακούς, τη δεν θα βγεις. Πρέπει να πάει σπίτι. Ούτε εσύ να κατέβεις υποψήφια. Ναι. Αλήθεια τώρα, πιστεύεις ότι αν έρθει ο υποψήφιος στο σπίτι σου λειτουργεί. Θα τον ψηφίσει. Τα σπίτια σου κάνουν μαζόκι. Πα ένα φίλο σου, σου μαζεύει 20-30 ανθρώπους, μιλάς καρτούλα-καρτούλα. Ψηφοδελτιάκι, ψηφοδελτιάκι. Παιδιά, πασίγνωστοι. Άμα κατέβει, θα σε αναλάβω εγώ. Ναι, πασίγνωστοι υπουργοί ακόμα και τώρα πάνε και κάνουν σπίτια. Τι λέτε τώρα, εδώ πέρα διαφημίσει. Εντάξει, πάμε. Δεν δώσει και διαφημίσει. Ναι, θα δώσω διαφημίσει. Έχει πάρει πολύ ωραία. Έχει πάρει πολύ ωραία. Γιατί δηλαδή, πέρα το πράσινο μου το ωραίο. Θα δώσω μια φορά διαφημίσει. Πάμε διαφημίσει, έλατε.